Του. Στους δέκτες σας λοιπόν η σύνθεση του γηπεδούχου της ελληνικής ομάδας. Νούμερο 1 ο Ράντος, 2 ο Χατζίδης, 3 ο Καραταΐδης, 4 Νταμπίζας, 5 ο Γιώργος Καρτάδος που πέρασε ένα πολύ δύσκολο βράδυ το χθεσινό με μια τροφική δηλητηρίαση που τον έστειλε στο νοσοκομείο αλλά που τελικά βγήκε το πρωί, αισθάνεται καλά, δήλωσε έτοιμος. Νούμερο 6 ο Μαρινάκης, νούμερο 7 ο Μανατίδης, 8 Πασαλής, 9 ο Αντρέι Γιουσκόβιακ, νούμερο 10 ο Βασίλης Καραπιάλης και 11 ο Ήλια Ίβιτς. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό με το 12 ο Παχατουρίδης, 13 ο Καλαετών και το φάουλ από τον Βασίλη Καραπιάλη. Η κεφαλιά του Σκαρτάδου, η μπάλα out. Νέος Σκαρτάδος που βρέθηκε αφύλακτος στο 4ο λεπτό η φάση αυτή, στην καρδιά της άμυνας της Μάριμπορ. Εδώ λοιπόν ξανά η προηγούμενη φάση και η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στην δεύτερη κατηγορία. Γιουσκόβιακ εδώ. Γιουσκόβιακ για τον Καραπιάλη, σε καλή θέση το σούτ του Καραπιάλη, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Λάλιτς. Πολύ καλή επιθετική στιγμή για τον Ολυμπιακό. Άψογο στο πάρισμα με το στήθος. Γιουσκόβιακ για τον Ίβιτς που είναι σε καλή θέση εδώ, ο Ίβιτς πλασάρει out. Και όμως η μπάλα out σε αυτή τη φάση ίσως είναι η καλύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε τον Σέρβο και ο ίδιος δεν μπορεί να πιστέψει πως έχασε αυτή την ευκαιρία. Εδώ ξανά ο Ίβιτς που ξεφεύγει, θαυμάσει από τον προσωπικό του αντίπαλο και πλασάρει out. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αλλά δεν είναι δά. Και η ομάδα που μπορεί να κόψει, δεν δείχνει να μπορεί να κόψει τα φτερά του Ολυμπιακού για πρόκριση και πορεία στο UEFA κόλλο από τη Σκόβια. Αυτό που έλεγα τώρα λοιπόν, μάλλον γίνεται πραγματικότητα, καθώς ο Πολωνός ανάβει φωτιές στις εξέδρες του Καραϊσκάκη. Δείτε πώς πανηγυρίζουν οι ερυθρόλευκοι. Για τον Ολυμπιακό, το 52. Ξανά λοιπόν το γκολ. Εδώ ο Γιουσκόβιακ περνάει με μια ατομική προσπάθεια. Γίνεται μια κόντρα. Κάνει το λάθος ο Κέκ. Ο Γιουσκόβιακ δεν το συγχωρεί και με άψογο αριστερό συρτό σουτ στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Λάλιτς και από μια ακόμη οπτική γωνία. Εδώ στάθηκε λίγο τυχερός ο Γιουσκόβιακ, αλλά οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές και οι μεγάλοι σκόρες χρειάζονται την τύχη. 1-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη, το 7ο του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι. Χατζίδης από την άλλη πλευρά. Χατζίδης που κάνει τη σέντρα, κεφαλιά του Σκαρτάδου πάνω από τη γραμμή, έδιωξε ο Μιλίνοβιτς, η πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στην κεφαλιά του Γιώργου Σκαρτάδου που βλέπουμε. Γκάλιτς, Σκαρτάδος για τον Καλατζή. Καλατζής θα κάνει το σουτ και εντυπωσιακά ο Λάλιτς με το δεξί χέρι θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ξανά η προηγούμενη φάση, το πολύ δυνατό αριστερό σουτ του Κρις Καλατζή και εντυπωσιακά ο Λάλιτς. Ενώ από την άλλη πλευρά η σκιά του Ίβιτς είναι από την αρχή ο Μιλίνοβιτς με το νούμερο 4, όπως εδώ ο Ίβιτς που ψάχνει τον Γιουσκόβιακ, γυρίζει ο Γιουσκόβιακ. Μια επίδειξη του σπάνιου ταλέντου του Πολωνού διεθνή στη φάση που βλέπουμε με το ανάποδο δεξιό σουτ. Ο Ίβιτς ενορχιστρώνης, ατομική προσπάθεια. Πάντα ο Καραπιάλης κρατάει πολύ όμορφα την μπάλα, επιμένει. Γιουσκόβιακ θέλει να παίξει το 1-2, έρχεται ο Σκαρτάδος από πίσω να δούμε τη φάση. Υπάρχει χέρι, πέναλτι. Πολύ σωστή απόφαση του διαιτή που δεν δίστασε καθόλου να καταλογίσει το πέναλτι. Γύρισε ο Σκαρτάδος, την μπάλα βρήκε το χέρι του Κέκ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Θα βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματα σας. Εδώ ο Σκαρτάδος τεντωμένο το χέρι και ίσως και τα δύο. Έβαλε και τα δύο ο Μάτιγιας Κέκ. Βέβαια και με τα δύο χέρια καθαρά σταμάτησε την μπάλα, είναι εμφανής η πρόθεση στο 69. Σκαρτάδος απέναντι από τον Λάλιτς και 2-0 μέσα σε αποθέωση. Νάτος ο Γιώργος Σκαρτάδος πανηγυρίζει. Ο Ολυμπιακός κάνει τα τέρματα του 2 στο 69 με το πέναλτι του Σκαρτάδου που κέρδισε ο ίδιος. Και πλέον αυτή η βραδιά είναι βραδιά του Ολυμπιακού, εξελίσσεται σε φιέστα. Πέτρο, ενώ ξαναβλέπουμε το πέναλτι. Απόλυτα δίκαιο το σκορ νομίζω. Σαφώς καθολική περιοχή του Ολυμπιακού. Αυτό είναι ευκαιρία, είναι ευκαιρία να καθαρίσει το παιχνίδι ακόμα περισσότερο. Από απόψη. Ίβιτς.
Πάντα ο Ίβιτς βγάζει τη σέντρα με το αριστερό. Λάθος, κερδίζει ο Χατζίδης. Ευκαιρία για το 3-0. Όχι. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Χατζίδης κάνει το αριστερό σου, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Λάλιτς, που ήταν ανήμπορος βέβαια να δούμε την επιλογή του. Ίβιτς, ωραία για το Μαρινάκι. Μαρινάκης θέλει να σιγουρέψει τον γκολ, έβγαλε για τον Γιουσκόβια και έδιωξε ο Λάλιτς και απομάκρυναν οι Σλοβαίνοι σε πλάγιο.